Πάμε να τον συναντήσουμε τώρα στην περιοχή Καλογριά της Δυτικής Αχαΐας. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια περιοχή τουριστική, αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι η κακοκαιρία έχει σαρώσει τα πάντα εκεί. Είναι η περίπτωση, Απόστολε, που η εικόνα μπορεί να μιλήσει από μόνη της. Δείτε λοιπόν τι έχει συμβεί. Μια απέραντη λίμνη κατολίσθηση στο βάθος το βουνό, με αποτέλεσμα να έχουν καταστραφεί αρκετά δέντρα και να υπάρχει και ζήτημα και για τα σπίτια τα οποία είναι και κοντά. Αρκετά σπίτια έχουν πλημμυρίσει και θα δείτε λοιπόν το τι ακριβώς συμβαίνει. Τα πάντα έχουν γίνει ένα με το νερό. Θα μπορέσετε να δείτε, συγγνώμη για την παρέμβαση, έχουμε και μια νέα επιχείρηση τώρα από την 6η ΕΜΑΚ για απεγκλωβισμό κόσμου. Mm-hmm. Είχαμε και μια νωρίτερα, Απόστολε. Βλέπουμε που έχει φτάσει η στάθμη του νερού, Χρήστο, την ώρα που μας περιγράφει την εικόνα. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε ένα όχημα της περιοριστικής. Ναι, Χρήστο, σε ακούμε. Είναι ένα ελπιστηριοφόρο το οποίο προσπαθεί να φτάσει ένα σημείο που είμαστε, ούτως ώστε να μπορέσει να απεγκλωβίσει άτομα. Νωρίτερα είχαμε μια επιχείρηση που έγινε προκειμένου να απομακρυνθούν η οικογένεια ενός ιδιοκτήτη ξενοδοχείου. Ο ίδιος παρέμεινε, φοβήθηκαν οι άνθρωποι τα νερά. Επίσης τώρα πάνε σε πιο κάτω ξενοδοχειακή μονάδα να πάρουν κόσμο προκειμένου να φύγουν από το συγκεκριμένο σημείο, διότι υπάρχει ανησυχία για το τι συμβαίνει. Είναι περίπου 60 οι περιπτώσεις που έχουν κληθεί, Απόστολε, και εδώ στην Αχαΐα αλλά και στην Ατωλοκαρνανία, που είναι τα πιο σοβαρά προβλήματα, να παρέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές προκειμένου να απομακρύνουν κόσμο. Και η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη για το τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες και στιγμές. Πάντως, μέχρι στιγμής, Χρήστο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για οτιδήποτε τέτοιο. Γίνονται κανονικά απεγκλωβισμοί, όχι. Ευτυχώς. Και δείτε εδώ για να καταλάβετε, είναι ο κεντρικός δρόμος που συνδέει την περιοχή της Καλόγριας με την παραλία. Όπως μας λένε οι κάτοικοι, είναι περίπου στα 70 με 80 εκατοστά, ενώ υπάρχουν σημεία όπου το νερό φτάνει το 1 μέτρο και 20 εκατοστά. Πριν από περίπου 15 μέρες είχαμε και αντίστοιχη εικόνα εδώ, με τους κατοίκους να λένε τότε ότι ήταν πρωτοφανές. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχει συμβεί τώρα δεν το έχουν ξαναζήσει. Αυτό το οποίο μας λένε ότι πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα. Τέλος να πούμε ότι υπάρχει ζήτημα και με φουσκωμένα ποτάμια στην Ηλία και κυρίως με τον Αλφιό. Έχει φουσκώσει αρκετά. Δεν απειλεί το αρχαιολογικός χώρος της Αρχαίας Ολυμπίας και ελπίζουν όλοι να μην κατεβάσει νερό από τα βουνά για να μην υπάρξει ζήτημα και για τον αρχαιολογικό χώρο. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια απειλή. Είναι πολλές οι βροχές που έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα και έχουν φουσκώσει και τα ποτάμια. Χρήστο Στρατουλάκο, σε ευχαριστούμε πολύ και για τις εντυπωσιακές εικόνες τις οποίες μας μετέδωσες.